στις διεθνώσεις. Αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο τον κύριο Σούλτς, αλλά και από το τηλεφώνημα του Ομπάμα στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Έδωσε ένα βάρος εκεί περισσότερο στα αναπτυξιακά ζητήματα. Έδωσε βάρος κατά τη λιτότητα σε όλη την Ευρώπη. Και έχει σημασία, και έχει σημασία ότι βλέπουν όλο και περισσότερες μεγάλες δυνάμεις την Ελλάδα ως μια δύναμη μέσα στην Ευρώπη που μπορεί να αποτελέσει καταλήτη αλλαγών. Και το ότι κλήθηκε ο Κοτζιάς, ο νέος υπουργός εξωτερικών, από τον Ρώσο υπουργό εξωτερικών, τον Λαυρόφ, στη Μόσχα, και αυτό είναι ένα μήνυμα. Θα έχουμε και άλλα μηνύματα τέτοια. Θα βοήθεια εμείς από τους Ρώσους. Υπάρχει αλλαγή. Υπάρχει αλλαγή. Δεν υπάρχει καμία γεωπολιτική αλλαγή. Αυτό, καμία. Όμως, και θέλω να σαφή. Είπαν οι Ρώσοι, ο Υπουργός Οικονομικών, ότι αν μας ζητηθεί θα το εξετάσουμε. Εμείς δεν ζητάμε καμία βοήθεια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε τη Δανειακή Σύμβαση για επαναδιαπραγμάτευση. Ένα αυτό. Δεύτερον, διαβάζω σήμερα στην πρόσφατη καθημερινή. Συμβασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Ρωσία. Και αφού λέει τι ελήφθη απόφαση. Λέει κατόπιν σχετικών παρεμβάσεων της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου. Και είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φρεντερίκα Μογκερίνη, χαρακτήρισε ιδιαίτερα επικοδομητική τη στάση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά. Πώς το λέτε, τέλεια. Το λέω διότι χθες ακούγαμε από τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι εμείς πάμε να βγάλουμε την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή βάλαμε ζήτημα. Δεν θέλω να αναφερθώ. Γιατί αλλάζουμε γεωπολιτική στάση. Δεν είπαμε αυτό. Υπόθηκε. Είπαμε ότι δημιουργήσετε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον κύριο Βορύδη ήμουν χθες στο Μέγα και είπε ότι αυτή η στάση τη Ελλάδα αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα τη Ελλάδα. Με επιτρέπετε, μισό λεπτό. Επειδή έχει τηλεφωνήσει. Μισό λεπτό. Έχει τηλεφωνήσει στο σταθμό και θέλει να παρεύει ο γραμματέας των Ανεξάρτητων Ελληνών, κύριο Μοίρα. Γιατί έχει υπάρξει τοποθέτηση χθες του κυρίου Σούλτ και τα σχετικά που έχουν υποθεί και θέλει να πει τη δική του άποψη. Και καλώ κάνει.